Πείτε μου κάτι, κύριε Ξογονέ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Πραγματικά έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να πάμε σε δημοψήφισμα ή πρόεδρες εκλογές, τις οποίες εκ προημίου αποκλεί τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και τα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Πέστε μου, εσείς άκουσα στο Real να λέτε ότι μπορούμε να πάμε μέσα σε 2 εβδομάδες σε δημοψήφισμα. Να πάμε γιατί όμως. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εσάς που είστε διακεκριμένος νομομαθής. Να πάμε γιατί. Για να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την πρωτοκαθεδρία του εκλογικά. Και με ποιο ερώτημα. Αυτό τι σημαίνει προς τα έξω, προς τους δανειστές. Σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Και με ποιο ερώτημα. Δεν την έχει δηλαδή την πρωτοκαθεδρία τώρα. Την έχει. Δεν έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Την έχει. Δεν αγαπάει κατά πλειοψηφία ο ελληνικός λαός τον κύριο Τσίπρα. Τον αγαπάει. Βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις. Βγαίνει. Άρα γιατί να ξαναπάμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα. Άλλο το εκλογές, άλλο το δημοψήφισμα. Ναι, πέστε μου, γιατί να πάμε σε κάτι που θα, ζητάει έγκριση του ελληνικού λαού. Τι να του πούμε δηλαδή. Μέσα στην Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωζώνη, ευρώ δραχμή, ευρώ φίνικας, τι να του πούμε. Πέστε. Στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός έδωσε εντολή στον κύριο Τσίπρα για πραγμάτευση. Έτσι. Δεν έδωσε εντολή ούτε για ρήξη και έξοδο από την Ευρωζώνη, ούτε όμως και για πολλοτούμπα, να το πω λαϊκά. Ναι. Συνεπώς, εάν αποδειχθεί ότι η σκληρή διαπραγμάτευση δεν οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα από το mail Χαρδούβελη και ότι οι δανειστές επιμένουν εισματικά στο email Χαρδούβελη, ναι, πέστε μου, που να πάρει τι έγκριση. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, τι έγκριση, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόγονε, τι έγκριση, να πάρει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ να σας πω κάτι, εκτιμώ πολύ τη λογική του κύριου Τσίπρα που αποφεύγει να μιλάει για τέτοια πράγματα. Εκτιμώ πολύ την ψυχραιμία του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος δεν έχει και παρελθόν, αλλά μόνο παρόν, γράφει παρόν. Γράφει και παρελθόν μαζί. Πείτε μου κάτι, βρεθούμε για να πάει να πει στον ελληνικό λαό τι. Δώσε μου εντολή να πω ναι. Δώσε μου νέα εντολή να πω ναι ή να πω όχι. Θα πει το ναι ή το όχι σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα το πει η κυβέρνηση. Θα το πει απευθείας ο ελληνικός λαός. Το ερώτημα ποιο και είναι. Και αυτό με συγχωρείτε. Αυτό έρει την πολιτική ευθύνη. Μισό λεπτό κύριε Καπερνάρου, θα έρθω σε εσάς. Αυτό έρει κατά τη γνώμη σας την πολιτική ευθύνη του τελικού χειρισμού. Εγώ να σας πω κάτι. Όχι, δεν την έρει. Τι? Αλλά είναι δημοκρατικό, ναι, υποτιμένει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λαϊκή εντολή για να γίνει ούτε Κουτσούμπας ούτε Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, πείτε μου αυτό κάτι. Νομίζω είναι ευλόγητο. Το καταλαβαίνετε το θέμα. Είναι δεν ψηφίστηκε ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι οι αγορές θα χορεύουν και εμείς θα χτυπάμε τον ταούλι. Δεν ψηφίστηκε ο κύριος Τσίπρας, δεν πήρε λαϊκή έγκριση για να πει τέρμα το μνημόνιο. Μισό λεπτό. Δεν ψηφίστηκε με συγκεκριμένο περιεχόμενο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, η νέα εξουσία στην Ελλάδα ψηφίστηκε λέγοντας ότι το βράδυ των εκλογών τελειώνει η ιστορία του μνημονίου, φεύγει η Task Force, φεύγει η Τρόικα. Το είδαμε αυτό. Δεν κυκλοφορούν Τροϊκανοί τουλάχιστον εδώ μέσα. Ο κύριος Ράιχεμπαχ έχει εξαφανιστεί. Πράγματι, θέλησε να διατηρήσει μια εξωτερική στάση όσον αφορά. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Ναι, πέστε. Ότι εδώ πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο για την ελληνική κοινωνία από αυτό το οποίο είχαν πετύχει οι προηγούμενοι. Αν συμβεί αυτό, υπάρχει λαϊκή εντολή. Κοιτάξτε, για να το περάσουμε είναι, είναι κάτι παραπάνω συμβεί, από οφθαλμοφανές. Με συγχωρείτε, είναι κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανές ότι η Ευρωκρατία εκβιάζει στα ίσια τον Τσίπρα. Του λέει δεν κάνεις βήμα πάνω από εκεί που ήταν ο Σαμαράς. Και χειρότερα σε πάω μάλιστα. Γιατί έβγαλες και γλώσσα και δημιουργείς μιμητικές καταστάσεις στην Ευρώπη. Αυτό μυρίζει. Ο εκβιασμός που δέχεται ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα δεν είναι ανάγκη. Ούτε να γίνω εγώ συνηγορός, ούτε εσείς. Μυρίζει σε όλο τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή όμως τι μπορεί να πει από την ώρα και τη στιγμή που τα ταμεία αδειάζουν και τον βάζουν με ένα πιστόλι στον κρόταφο να αποφασίσει. Το πιστόλι δεν είναι στον κρόταφο του Πρωθυπουργού. Είναι στον κρόταφο της χώρας. Με συγχωρείτε, θα υποστεί τις συνέπειες. Είτε από τη μία είτε από την άλλη περίπτωση. Λέτε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Η κοινωνία,
ζήτησε ναι. μια προσπάθεια για να αλλάξουμε τους όρους. Δεν λαμβάνεται υπόψη από την Ενωμένη Ευρώπη αυτό. Δεν αποφέρει θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Παρόλο που όλοι το βλέπουν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση. Αν όμως δεν αποφέρει θετικό αποτέλεσμα, τότε μάλιστα. πρέπει πάλι η κοινωνία να λάβει. Μία τελευταία κατάλαβα, κύριε Ξόγονε, δεν αποκλείεται και το δημοψήφισμα εσείς. Δηλαδή μια περαιτέρω έγκριση χειρισμών. Έτσι λέγεται αυτό. Περαιτέρω έγκριση χειρισμών. Δηλαδή πρέπει να αποσύσω την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη που μπορεί να με καταπιεί με νέα έγκριση για τελικούς χειρισμούς. Έχει ξαναγίνει. Η πολιτική ευθύνη για... αλλού. Η πολιτική ευθύνη για όσα έχουμε πει ναι. υφίσταται ούτως ή άλλως. Το ζήτημα είναι ότι δεν υφίσταται όμως, επαναλαμβάνω, λαϊκή εντολή ούτε για ρήξη, ούτε όμως και για κολοτούμπα. Ναι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν λέγαμε ότι με μια υπογραφή καταργούνται όλα, όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι, αυτό πήρε έγκριση. Όταν λέγαμε ότι εμείς θα κάνουμε έτσι και οι αγορές θα χορεύουνε πεντοζάλι, αυτό πήρε έγκριση. 31% το πεντοζάλι. Όταν λέγαμε, εκτός αν περιμέναμε, εκτός αν περιμέναμε να σας πω κάτι, που εγώ διαφωνώ. Ο εκβιασμός απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση είναι ομός, ομότατος και εγκληματικός. Γιατί είναι απέναντι και στο λαό. Πεςτε μου κάτι όμως, γιατί πρέπει να πάω και στους υπολείπους. Δημοψήφισμα για οικονομικούς λόγους γίνεται. Δημοψήφισμα για οικονομικούς λόγους μπορεί να γίνει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις δημοψηφίσματος στο Σύνταγμα. Το δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα, για το οποίο λαμβάνεται απόφαση με την πλειοψηφία των 151 ψήφων στη Βουλή. Ναι. Και το δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο, ναι. εντελώς άντυπωση, όπου χρειάζεται η πλειοψηφία των 180. Και Πάει. Εκεί αποκλείονται τα νομοσχέδια δημοσιονομικού αντικειμένου. Κύριε καθηγητά, αν πρόκειται για κρίσιμο εθνικό θέμα, αν δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ναι. δεν υπάρχει θεματικός περιορισμός. Κύριε καθηγητά, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ, επειδή είστε στο κέντρο των αποφάσεων και κλείνω μαζί σας, τι αίσθηση έχετε, θα υπάρξει αίσιο τέλος ή απλώς αισιοδοξούμε όλοι, οι μέρες περνάνε, οι εβδομάδες περνάνε και το σφίξιμο, ο βρόχος σφίγγει περισσότερο. Ο συμβιβασμός θα ήταν σε όφελος και των δύο πλευρών, ο συμβιβασμός τονίζω, όχι η ανεφόρον συνδικολόγηση, θα ήταν αμοιβαία υποφελής, όμως εγώ θα επιθυμούσα από την πλευρά μας να έχουν γίνει κάποια περαιτέρω βήματα, κάποια απτά δείγματα ότι σκοπεύουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε ιδίως τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Δηλαδή είναι επίγον, ιδίως οι λίστες Lagarde, Siemens κλπ, να υπάρξουν άμεσα βεβαιώσεις φόρων, έστω και με τροποποίηση των οικείων διατάξεων της φορολογικής διαδικασίας και δικονομίας αν χρειάζεται, προκειμένου να δείξουμε και προς τα έξω ότι προχωρούμε σε αυτά τα οποία είχαμε εξαγγείλει και τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα διευθυνθήσει και τελειώνω, σας ευχαριστώ. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σόιμπλε δεν μιλάει μόνο για την πάταξη φοροδιαφύγης, λέει για περιορισμό εξόδων και μιλάει για συντάξεις και μισθούς. Κύριε Ξόγονε, προφανώς καλό είναι έχει αυτό που λέτε, αλλά, ο κύριος Βόλκαν Σόιμπλε έχει διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλετε, αυτών που λέγονται διαρθρωτικές αλλαγές ή ελαιοτριβίων. Εντάξει. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Πρέπει να φύγω αλλά από εσάς. Αλλά εμάς ακόμα και επικοινωνιακά θα μας βοηθούσε να προχωρούσαμε σε αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανασυνταχθούμε, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Να πάω στον κύριο Καπερνάρο και τον κύριο Χιόνι αμέσως μετά. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω στους φίλους ότι η εκπομπή μεταδίδεται από το crashonline.gr. Στο crashonline.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα αποσπάσματα της εκπομπής, αλλά και σε ρέουσα κατάσταση η εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τμήματα της εκπομπής αναπαράγονται ηχητικά φυσικά από την εκπομπή μου στο Real FM. Πάμε σε διάλειμμα.